μέρος μου ο κόσμος άλλαξε μια μέρα, όταν κάρτες άρχισαν να πέφτουν από παντού. Στην αρχή έμοιαζαν αρκετά ακίνδυνες. Έτσι η παρέα μου και εγώ σκεφτήκαμε ένα καινούριο παιχνίδι. Τότε καταλάβαμε ότι εκείνες οι κάρτες δεν ήταν τόσο ακίνδυνες τελικά. Ήταν γεμάτες με απίστευτη δύναμη από όλο τον κόσμο. Με λένε Dan. Και μαζί με τους φίλους μου, τη Ρούνο, το Μαρούτσο, τη Τζούλη, τον εκρηκτικό Σον και την Άλις, είμαστε οι μαχητές του Bakugan. Bakugan, ένας στόχος, δύο κόσμοι. Τώρα τι θα συμβεί, δεν πρέπει να χάσει στιγμή. Είσαι μόνος σου, με ένα μόνο σκοπό. Έχεις τη δύναμη να πολεμήσεις για το σωστό μόνο μέσα σου. Κράτα γερά την χάθη, γιατί εσύ, εσύ, εσύ είσαι Bakugan. Στην καρδιά
έχει μαζί το φίλο της παρέα. Μέσα στη φύση όλα είναι ωραία. Τη ζεστασιά μες στη καρδιά η γλυκά η καντή. Είναι στιγμές που η μοναξιά μες στη καρδιά φωλιάζει. Μα υπάρχει ελπίδα πάντοτε, δεν τελειώνει εδώ η ζωή. Μακριά μοναξιά, όχι πια καντή. Μια ματιά στον ήλιο με γιορτινά η καντή, καντή. Το πρώτο ήμιση του 18ου αιώνα η Αμερική βρισκόταν σε εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα στους βόρειους και τους νότιους. Οι βόρειοι με αρχηγό τους τον Λίνκον υποστήριζαν την απελευθέρωση των σκλάβων και οι νότιοι με αρχηγό τους τον στρατηγό Λι πολεμούσαν για το αντίθετο. Εκείνη λοιπόν την εποχή, σε μια μικρή πόλη που ονομαζόταν Κόγκορ, ζούσαν τέσσερις πολύ χαριτωμένες αδελφούλες. Τέσσερις μικρές κυρίες. Η πόλη βρισκόταν κοντά στη Βοστόνη, στην νοτιοανατολική περιοχή της Νέας Αγγλίας, μια από τις πρώτες περιοχές που κατοικήθηκαν στην Αμερική. Στα περίχωρα αυτής της πόλης, πολύ γνωστής επίσης γιατί εκεί γεννήθηκαν οι μεγάλοι φιλόσοφοι Έμερσον και Τόρε, υπήρχε ένα όμορφο σπίτι. Το σπίτι που ζούσαν οι τέσσερις αυτές αδελφές. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό το μεγάλο σπίτι. Αυτό ανήκει στο γείτονά του, στον κύριο Λόρενς. Ναι, αυτό είναι το σπίτι. Καθώς ο πατέρας τους λείπει στον πόλεμο, τα έξοδα του σπιτιού τα είχε αναλάβει η μητέρα τους, αλλά δυστυχώς τα βγάζει πέρα με πολύ μεγάλη δυσκολία. Τη μεγαλύτερη κόρη τη λένε Μάργαρετ, αλλά το χαϊδευτικό της είναι Μεγ. Αυτή είναι λιγάκι κοκέτα και ματαιόδοξη, αλλά στο βάθος έχει πολύ καλή καρδιά. Τη δεύτερη κόρη τη λένε Τζόζεφιν, αλλά τη φοράζουν Τζο. Αυτή είναι ένα σκέτο αγοροκόριτσο. Της αρέσει να ονειρεύεται και η μεγαλύτερη επιθυμία της είναι μια μέρα να γίνει διάσημη συγγραφέας. Την τρίτη κόρη τη λένε Ελίζαμπεθ, αλλά τη φοράζουν Μπεθ. Η Μπεθ είναι ένα δειλό και ντροπαλό κοριτσάκι, η πιο ήσυχη από όλες τις αδελφές της. Η μεγαλύτερη αγάπη της είναι η μουσική. Τη μικρότερη από τις αδελφές τη λένε Άμι και της αρέσει πάρα πολύ να κάνει την κυρία. Η μόνη της στενοχώρια είναι η μύτη της που νομίζει ότι είναι πολύ πλατιά. Αυτές λοιπόν οι τέσσερις μικρές κυρίες θα είναι οι ηρωίδες αυτής μας της ιστορίας. Digimon! Digimon!
Ξυλινάροι έχτισαν κρυφά το τεράστιο οχυρό, τον Τάλος, που υποστήριζε τους ανθρώπους της Σελήνης που υπέφεραν και που λαχταρούσαν την ελευθερία και ονειρεύονταν την επιστροφή τους στην πατρίδα γη. Απόρθητο οχυρό, το σίγουρο καταφύγιο, ο άγρυπνος φύλακας, ο παντοδύναμος Θεός. Θα μπορέσει να ζωντανέψει τα όνειρα των Σελινάριων, θα τους βοηθήσει να κερδίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και θα τους προστατεύσει από την τυραννία των άπλιστων γήινων. Μέσα από την πάλη τους για την ελευθερία ένας ήρωας γεννιέται.